Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου παραμένει διασωληνωμένη μια 46χρονη γυναίκα που υπέστη εκλαψία. Όλες οι γυναίκες οι οποίες μένουν έξι πάντα από 40 θεωρούνται υψηλό κίνδυνο, γιατί το αγκιακό του σύστημα είναι επιβαρημένο, αν υπάρχει παχυσαρκία. Αυτή είναι και μια πάθηση η οποία έχει να κάνει περισσότερο και με το σύντροφο, δηλαδή το πόσο μπορεί να αποδεχθεί ο οργανισμός της γυναίκας το έμβριο που θεωρείται ημιαλωμόσχευμα, γιατί κατά το ίμιση είναι ξένο, άρα έχει να κάνει με το σπέρμα του συζύγου. Άρα λοιπόν γι' αυτό είναι νόσος των πρωτοτόκων. Είναι οι γυναίκες δηλαδή που μένουν πρώτη φορά έγκυες. Ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου η γυναίκα έγκυος την 34η εβδομάδα της κοίησής της, όντας στο σπίτι της ένιωσε έντονη αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις της. Ο σύζυγός της τη βρήκε σε λιπόθυμη κατάσταση και αμέσως επικοινώνησε με τον ιδιώτη γυναικολόγο που τους παρέπεμψε σπευσμένα στο εφημερεύο νοσοκομείο. Προσέρχεται στα ΤΕΠ εκτάκτως μέσω του ΕΚΑΒ, όπου διαγνώσκεται η αυξημένη αρτηριακή πίεση με τον οικοκλονικούς σπασμούς, μπαίνει η διάγνωση της εκλαμψίας. Με το που μπαίνει η διάγνωση, τάχιστα κινούμαστε στο χειρουργείο, μάλιστα ακυρώνουμε χειρουργείο που είχαμε να μπούμε εκείνη τη στιγμή. Άμεσα η γυναίκα μπήκε στο χειρουργείο με τους γιατρούς να δίνουν μάχη προκειμένου να σώσουν μητέρα και παιδί. Λόγω της μεγάλης εμπειρίας και επειδή εμείς αντιμετωπίζουμε όλα υψηλού κινδύνου περιστατικά, μπήκε πολύ άμεσα η διάγνωση από εμάς και η απόφαση ήταν άμεση που αυτό έσωσε το παιδί και την γυναίκα εν δυνάμει αυτή τη στιγμή. Το μωρό γεννήθηκε με κεσαρική και παραμένει στη θερμοκοιτίδα στη μονάδα νεογνών του Παχνή, καθότι πρόωρο, ωστόσο, είναι καλά στην υγεία του. Γιατρέ, μπορούμε να το προλάβουμε? Υπάρχουν κάποιοι προγνωστικοί παράγοντες. Καταρχήν, μία γυναίκα που το έχει πάθει αυτό έχει πιθανότητα 2-3% να ξαναπάθει σε μία επόμενη εγκυμοσύνη. Δεύτερον, αν υπάρχει ένα ιστορικό στην γυναίκα ότι έκανε σε προηγούμενη εγκυμοσύνη υπέρταση. Εάν είναι υπέρβαρη, αν είναι καπνίστρια, αν έχει ζαχαροδιαβητή, είναι δηλαδή προϋποθέσεις οι οποίες είναι επιβαρυντικοί παράγοντες. Αν υπάρχει προϋπάρχουσα υπέρταση από την ίδια την γυναίκα, η φυλή, κυρίως ας μην μάθω η φυλή περισσότερο, αυτό δεν ισχύει σε εμάς, και ταυτόχρονα αν χρησιμοποιεί κάποια φάρμακα, κυρίως ας πούμε αντιπροτασικά, που σημαίνει ότι υπάρχει επιβαρημένο ιστορικό. Επίσης αν υπάρχει θρομποφιλία. Η εκλαμψία στην εγκυμοσύνη είναι μια πολύ σοβαρή επιπλοκή που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στο θάνατο τόσο της μητέρας όσο και του νεογνού. Υπάρχει λοιπόν ένα πολύ μεγάλο debate κατά πόσο είναι σωστό σε γυναίκες πάνω από τα 50, που εμάς είναι 54, γιατί ακριβώς υπάρχουν αυτά τα προβλήματα όπως τα αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια, υπάρχουν θάνατοι γυναικών οι οποίοι ακριβώς γι' αυτό θέλει πάρα πολύ καλή έλεγχος της γυναίκας πριν της δώσουμε την συνένεσή μας ότι μπορεί να πετύχει μια εγκυμοσύνη στην ηλικία αυτή, που σημαίνει πολύ καλός καρδιολογικός έλεγχος, παθολογικός έλεγχος, όλα τα συναφή τα οποία υπάρχουν. Αυτή η γυναίκα που έχει κάνει την προεκλαμψία στην μετέπειτα ζωή της έχει αυξημένες πιθανότητες να κάνει καρδιαγγειακά συμβάματα, αγκιακά κεφαλικά επεισόδια στο μέλλον, ζαχαροδιαβήτη. Άρα πρέπει πριν αποφασίσουμε ελαφρά την καρδία να πούμε δεν βαριέσαι, προχωρήστε, πρέπει να ελέγξουμε καλά τη γυναίκα, αλλά ταυτόχρονα να ενημερώσουμε και το ζευγάρι για τους κινδύνους, έτσι ώστε να πάρει την απόφαση έχοντας και τα δεδομένα του ρίσκου το οποίο παίρνουμε για τη ζωή τους για τη συνέχεια.